Γεια σας αγαπητοί μου, για να ρίξουμε μια ματιά στις σημερινές ενέργειες, να δούμε τι τάσεις ενεργειών θα εμφανιστούν και ανάλογα από τις τάσεις των ενεργειών που θα εμφανιστούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Οι ενέργειες αγαπητοί μου είναι διαχρονικές, ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο. Οπότε λοιπόν, για να δούμε τι πρόκειται να μας αποκαλυφθεί σήμερα. Ήδη έχουν πέσει κάποια. Για να δούμε. Ναι. Κάποιοι από εσάς έχετε την ανάγκη να απομονωθείτε, να τα βρείτε με τον εαυτό σας, να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική πιθανότατα ή να σας αρέσει να κάνετε βόλτες σε ήσυχα μέρη για να μπορέσετε να συνδεθείτε με τον ανώτερο εαυτό σας. Θέλετε να αφήσετε πίσω σας τακτικές χειριστικές, τακτικές χειρισμού, βλέπετε. Εδώ η φιγούρα αυτή έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτές εδώ τις τακτικές. Δεν θέλετε πια να ελέγχετε άτομα. Ή πιθανότατα όμως να μην θέλετε και εσείς οι ίδιοι να σας ελέγχουν κάποιοι άλλοι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα μιλάμε για μία τάση απελευθέρωσης και για μία τάση να θέλετε να τα βρείτε με τον ίδιο σας τον εαυτό. Για πάμε εδώ. Κάποιοι από εσάς πιθανότατα να έχετε ήδη οικογένεια και να σκέφτεστε πάρα πολύ την οικογένειά σας ή θα θέλατε να αποκτήσετε οικογένεια. Να βρεθεί δηλαδή το κατάλληλο άτομο με το οποίο θα μπορέσετε να κάνετε οικογένεια. Παιδικά παπουτσάκια εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί. Ωραία, ξεκινάμε πάντως. Μισό λεπτό αγαπητοί μου, για να δούμε. Τι άλλο θα μας προκύψει ενεργειακά. Αχ, παιδιά μου γλυκά. Εσείς εύχεστε να ενωθείτε με τη δίδυμη φλόγα σας, αγαπητοί μου, έτσι. Ή πιθανότατα να θεωρείτε ότι ήδη είστε σε σχέση ή σε γάμο με τη δίδυμη φλόγα σας. Για να δούμε εδώ. Και είστε ευγνώμονες γι' αυτό, αγαπητοί μου. Είστε γνώμονες. Ευγνωμοσύνη νιώθετε. Ή αν δεν τη νιώθετε ακόμα, θα τη νιώσετε σύντομα. Λοιπόν, για να τα ανακεφαλαιώσουμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για συνταρακτικά πράγματα. Ένα το κρατούμενο. Εσείς θέλετε να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον ανώτερο εαυτό σας. Δεν θέλετε πια ούτε να μπαίνετε στη θέση του θήτη, αλλά ούτε να μπαίνετε και στη θέση του θύματος. Λαχταράτε μέσα από την ψυχή σας να δημιουργήσετε τη δική σας οικογένεια. Ίσως κάποιοι από εσάς ήδη να το έχετε πετύχει αυτό. Επίσης λαχταράτε να είστε με το κατάλληλο άτομο για εσάς, το άτομο που θα αντικρίζετε και θα είναι σαν να βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, τη δίδυμη φλόγα σας δηλαδή. Πιθανότατα κάποιοι να είστε ήδη με τη δίδυμη φλόγα σας και θα νιώσετε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό. Θα νιώσετε πως έχω τα πάντα. Δεν μου λείπει τίποτα. Είμαι πλήρης. Τι ωραία που ξεκινάμε, αγαπητοί μου. Τι ωραία που ξεκινάμε. Τι δυναμική αρχή είναι αυτή. Πω πω πω. Για πάμε και παρακάτω να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν. Τι να πω, βρε παιδιά μου. Τι να πω. Πάλι ευλογημένο το κόμπο να είναι το πακέτο. Για να δούμε. Προτιμώ οι ενέργειες να μιλούν από μόνες τους. Λοιπόν, ταξίδι. Κάποιοι από εσάς ετοιμάζετε ένα ταξίδι, να πάτε κάπου. Πιθανότατα αυτό να έχει να κάνει με την ενέργεια που σας εξήγησα πιο πάνω, δηλαδή ότι εσείς θέλετε να τα βρείτε με τον εαυτό σας, θέλετε να μείνετε λίγο μόνοι σας σε ένα χρονικό χι διάστημα και πιθανότατα να θέλετε να ταξιδέψετε κάπου εκτός των ορίων της περιοχής σας, σε άλλη πόλη ίσως ή σε κάποιο χωριό, πιθανότατα να φύγετε και νύχτα. Νύχτα εδώ πέρα μας συμβολίζεται, βλέπετε.
Ίσως έχετε κανονίσει με κάποιον να έρθει να σας πάρει, ίσως περιμένετε κάποιο δημόσιο μεταφορικό μέσο. Πάντως θα είναι νύχτα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αερά, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος. Το 2 μπορεί να συμβολίζει το δεύτερο γράμμα της αλφαβήτου, γενέθλια πάνω σε 2, 2 μέρες, 2 μήνες, 2 εβδομάδες, 2 χρόνια ίσως. Για κάποιους από εσάς που έχετε βάλει στο νου σας να κάνετε αυτό εδώ το ταξίδι, σύμφωνοι και είστε μόνοι, μόνοι φεύγετε. Οκ, αγαπητοί μου, λοιπόν. Και αυτό το ταξίδι θέλετε να το κάνετε επειδή θέλετε να βρείτε την ισορροπία σας. Θέλετε να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις με ηρεμία, με ησυχία, χωρίς επιρροή τρίτων ανθρώπων κτλ. Κτλ. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λεοντοξότης. Το 47 μπορεί να συμβολίζει ό,τι σας είπα εδώ και για το 2, μόνο που φυσικά δεν έχουμε 47 γράμματα στην αλφάβητο, ούτε ο μήνας έχει 47 ημέρες. Οπότε αξιολογήστε εσείς τι μπορεί να είναι για σας το 47. Λοιπόν, αγαπητοί μου, να το. Εσείς θέλετε αυτό εδώ, να μείνετε με τον εαυτό σας. Να σκεφτείτε καλά οτιδήποτε είναι αυτό που εσείς εύχεστε να πετύχετε ή ίσως κάποια πράγματα που σας απασχολούν. Πάντως εδώ ενέχεται και κάποιο οικογενειακό ζήτημα. Προχωράμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλύψουν, αγαπητοί μου, οι ενέργειες. Τι άλλες πληροφορίες θα πάρουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό παρακαλώ, για να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί. Α, έχει πέσει ήδη. Να το αγαπητοί μου, κοιτάξτε, έχει να κάνει με κάποιο άτομο που εσείς θεωρείτε ότι είναι η δίδυμη φλόγα σας. Ότι είναι το άλλο σας μισό δηλαδή. Ορίστε, γι' αυτό λοιπόν εσείς ίσως ετοιμάζετε να πάτε να συναντήσετε αυτό το άτομο ή να περιμένετε να παραλάβετε αυτό το άτομο, να μεσολαβεί δηλαδή κάποιο ταξίδι ανάμεσά σας. Και εσείς σκεφτήκατε πάρα πολύ πριν πάρετε αυτή την απόφαση. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που θα δείτε αυτό το άτομο από κοντά. Πιθανότατα δηλαδή να έχετε γνωριστεί μέσα από τα social media και να είναι η πρώτη φορά που θα το συναντήσετε αυτό εδώ το άτομο από κοντά. Γιατί εσείς θέλετε να φτάσετε σε συναισθηματική ολοκλήρωση και πιθανότατα να έχετε ήδη βρει ή να θεωρείτε ότι βρήκατε τη δίδυμη φλόγα σας, το άτομο που σας καταλαβαίνει, το άτομο που θα σας νοιαστεί, το άτομο που θα θεωρήσετε ότι είναι το άλλο σας μισό, ίσως ήδη κάποιοι από εσάς έχετε βγάλει το συμπέρασμα ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι το άλλο μου μισό και θέλετε να ξεκλειδώσετε μια και της καλής το κλειδί της καρδιάς σας, ώστε να σας έρθει η αγάπη που σας αξίζει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζώδια της φωτιάς, κρυός, λεοντοξότης. Το 33 είναι και αγγελικό νούμερο, αλλά φυσικά μπορείτε να το αξιολογήσετε ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Να το βρε παιδιά, σας σκέφτεται και αυτό εδώ το άτομο. Να το. Και οι δύο θέλετε το ίδιο. Παιδιά. Ο ένας σκέφτεται τον άλλον και θέλει αυτό. Και οι δυο σας το ίδιο θέλετε, παιδιά. Να το εδώ. Αν είναι δυνατόν, κοιτάξτε πάλι τι ευλογημένες είναι οι ενέργειες και πώς συνάδουν. Τι να πω δηλαδή, έχω ανατριχιάσει ολόκληρη και οι δύο θέλετε αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου, και οι δύο σας. Ζώδια της φωτιάς εδώ, κρυός λεοντοξότης. Ο άνθρωπος αυτός θεωρεί ότι είσαστε κάτι τόσο πολύτιμο, σαν διαμάντι, σαν ρουμπίνι, σαν πολύτιμος λίθος γενικότερα. Κοιτάξτε εδώ, το 46 αξιολογήστε το εσείς. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τι πράγματα είναι αυτά εδώ. Θέλω και άλλη μία, αγαπητοί μου, μισό λεπτό παρακαλώ. Θέλουμε και άλλη μία. Για να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί. Μισό λεπτό, αγαπητοί μου. Πω, πολύ σημαντικά πράγματα. Να τα. Έχουμε και λέμε. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλη μας εμφανίστηκε. Κάποιοι ίσως να έχετε προβληματάκι στο θυροειδή ή στις φωνητικές χορδές ή εδώ πέρα απλά να αντιπροσωπεύετε ότι εσείς θέλετε να πείτε τόσα πολλά μεταξύ σας, αλλά προς το παρόν δεν έχετε τολμήσει να τα ξεστομίσετε. Και έρχεται λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβρίλη και σας λέει «Βρε μίλα, πες τα έξω από τα δόντια». Δεν θυμάμαι αν σας ανέφερα ότι εδώ μπορεί να συμβολίζεται και κάποιο θεματάκι υγείας, είτε στο θυροειδή, είτε στις φωνητικές χορδές, είτε στο λάριγγα.
ό,τι ελέγχει εδώ το κέντρο της περιοχής του λαιμού. Κοινώς αμυγδαλές μπορεί να έχετε πρόβλημα κάποιοι από εσάς και να πρέπει να κάνετε κάτι για αυτό. Παιδιά μου, με αυτόν εδώ τον άνθρωπο είστε η ισορροπία η ίδια. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς και ζώδια του νερού. Το 22 αξιολογήστε το εσείς, είναι αγγελικό νούμερο έτσι και αλλιώς. Τι μπορεί να συμβολίζει για τον καθένα. Λοιπόν, είστε δύο άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν μπορεί να έχετε τις διαφορές σας και ποιος δεν τις έχει στο κάτω-κάτω, αλλά συμπληρώνετε απόλυτα ο ένας τον άλλον. Και σας λέει λοιπόν εδώ ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, επέστε τα ρε παιδιά επιτέλους να τελειώνουμε, ξεκλειδώστε επιτέλους αυτήν εδώ την κατάσταση, γιατί είστε αυτό. Συμφωνεί? Και επιτέλους νιώστε ευγνωμοσύνη για αυτή τη γνωριμία και σταματήστε να σκέφτεστε ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Λοιπόν, ορίστε, θέλετε να κάνετε κάτι μαζί, πιθανότατα να θελήσετε να κάνετε και οικογένεια. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παιδικά παπουτσάκια. Επιτέλους, πείτε τα ξεκάθαρα έξω από τα δόντια εσείς οι δυο, σας λέει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ο Αρχάγγελος της Παναγίτσας, παιδιά, τι να λέμε εδώ. Λοιπόν, Παναγίτσα μου γλυκιά, τώρα που σε αναφέραμε, τον αφήνω εδώ τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και αυτό το αφήνω έτσι εδώ να το βλέπετε καλά. Για να πάρουμε πληροφορίες κι άλλες. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, για να δούμε. Τι συμβαίνει εδώ, αγαπητοί. Συντριβάνι, παιδιά μου, το συνέστημα θα ρέει ατελείωτο. Δεν θα στερεύει ποτέ. Συντριβάνι ίσον νερό. Νερό ίσον συνέστημα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού και πάλι. Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς. Το 26 αξιολογήστε το εσείς. Ανακυκλώνεται το συνέστημα, δηλαδή είναι ένα αστήρευτο συνέστημα, ακριβώς όπως ένα συντριβάνι ανακυκλώνει συνέχεια το νερό και το νερό δεν στερεύει ποτέ, μόνο αν κάποιος κλείσει τη βάνα του. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά ρε παιδιά. Μεγάλες ευλογίες αγαπητοί μου, έτσι, τεράστιες ευλογίες. Πάμε παρακάτω. Το συντριβάνι επίσης συμβολίζει δροσιά στην ψυχή, ότι πίνετε το νερό εντός εισαγωγικών που έχετε ανάγκη και δεν νιώθετε διψασμένοι, αλλά νιώθετε χορτάτη από το νεράκι. Συμβολίζει και αυτή την πλευρά και την άλλη πλευρά το συντριβάνι. Πάμε και παρακάτω αγαπητοί μου, γιατί μιλάμε εδώ, πω τι γίνεται, έπεσε. Λοιπόν, ορίστε. Αγαπητοί μου, να ξέρατε τι όμορφες καταστάσεις σας περιμένουν. Ευλογίες, αφθονίες σε όλους τους τομείς. Εδώ πέρα συγκεκριμένα μας συμβολίζεται το ζώδιο του Ταύρου. Αφθονίες και ευλογίες σε όλους τους τομείς. Το κρατάμε εδώ. Πάμε και παρακάτω. Να δούμε τι θα μας αποκαλύψουν οι πολύ αγαπημένοι. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μισό λεπτό παρακαλώ. Να τη μίλησαν. Για να δούμε τι θα μας πούν. Για να δούμε. Μη σταματάτε. Μη σταματάτε. Μη σταματάτε. Εδώ. Να το. Μη σταματάτε. Ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει τι είναι αυτό εδώ το μη σταματάτε. Ένα το κρατούμενο. Το αφήνω εδώ. Μισό λεπτό παρακαλώ. Εδώ. Να δούμε το άλλο. Μεγάλες ευτυχισμένες αλλαγές, παιδιά μου. Μεγάλες ευτυχισμένες αλλαγές σας επιφυλάσσουν οι άγγελοι. Λοιπόν, το αφήνω εδώ. Έτσι. Και αφθονία, παιδιά μου, αφθονία. Οικονομική, συναισθηματική. Άνοιξαν οι ουρανοί και σας βρέχει αφθονία, αγαπητοί μου. Είναι το συντριβάνι, κοιτάξτε. Να το. Ορίστε. Το συντριβάνι που δεν στερεύει ποτέ, μόνο αν εμείς κλείσουμε τη βάνα. Το συντριβάνι ανακυκλώνει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια το νερό. Ορίστε, να το. Να το αγαπητοί μου.
Λοιπόν, τι να πούμε εδώ δηλαδή, τι να πούμε. Μεγάλα πράγματα, πολύ σημαντικά πράγματα, αγαπητοί μου, θα συμβούν σε εσάς. Μακάρι να σας καλύψουν όλους. Μια στιγμούλα. Ορίστε. Να τα. Να τα, αγαπητοί μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ανακεφαλαιώνουμε εδώ με τους πολύ αγαπημένους. Μη σταματάτε. Ό,τι και αν έχετε ως στόχο, μη σταματήσετε για κανένα λόγο. Σας έρχονται. Μια στιγμούλα, γιατί αυτά ήταν έτσι με τη σειρά. Ορίστε. Να τα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μη σταματάτε για κανένα λόγο. Σας έρχονται τεράστιες ευτυχισμένες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές θα σας φέρουν στο επίπεδο που θέλετε εσείς να είστε και μακάρι να σας καλύψει όλους. Και αυθονία σε όλους τους τομείς. Σε όλους, μα όλους τους τομείς, αγαπητοί μου. Αχ, βρε Αρχάγγελε Γαβριήλ, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Μας ευλόγησε στο πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Αγαπητοί μου, εύχομαι να σας καλύψουν όλους οι ενέργειες. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.